Να καλημερίσω και τους συναδέλφους. Μισό λεπτό. Κύριο Γιαννάκης και κυρία Μανολάκου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ελάτε, κύριε Βέτσα. Από το εξής, άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη πριν από το βήμα της Βουλής να μιλάει για πολιτική εξαπάτηση. Ναι. Επειδή το 2014 όταν την κοπάνησε ο Σαμαράς, όποιος και αν ήταν στην κυβέρνηση θα μπαίνει σε μνημόνιο. Ποιος την κοπάνησε? Μισό λεπτό, κύριε Γιαννάκη, αφήστε να μιλήσω. Παιδιά, μην αρχίσετε να μιλήσετε. Μην αρχίσετε έτσι τώρα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μα δεν γίνεται τώρα αυτό. Σας παρακαλώ. Γιατί αρχίσατε, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί αρχίσατε να παράξετε τη συζήτηση. Δεν γίνεται έτσι. Ελάτε να βάλουμε μια τάξη. Θέλω μισό λεπτό να μιλήσω μια κουβέντα. Ναι, αλλά έτσι, η μεγάλη πολιτική εξαπάτηση. Μιλάω, τι να κάνω. Η μεγάλη πολιτική εξαπάτηση δεν ήταν του κυρίου Τσίπρα. Δεν υπήρξε. Η μεγάλη πολιτική εξαπάτηση ήταν τα χρηματιστήρια. Ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες, μην με διακόψετε, σας παρακαλώ, μην με διακόψετε. Μην με διακόψετε, μην με διακόψετε. Εγώ έτσι απαντώ. Εντάξει. Είμαι ανόητος και απαντώ με αυτόν τον τρόπο. Αφήστε να καταλαβαίνω τις ερωτήσεις. Θα απαντήσω για μισό λεπτό. Εντάξει, η πολιτική εξαπάτηση λοιπόν της χώρας ήταν τα εξοπλιστικά, οι μίζες, τα σκάνδαλα, το σύστημα στο δημόσιο, στο αίσθημα να τον τίσεις και όχι να τον μετρήσεις. Όλα αυτά που φαγώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά που οδήγησαν τη χώρα στα βράχια. Αυτό ήταν η μεγάλη πολιτική εξαπάτηση. Και όχι ο κύριο Τσίπρα, ο οποίο είπε θα βγούμε από το μνημόνιο το συντομότερο δυνατό και δεν μπόρεσε γιατί η χώρα κύριε ήταν Βέτα, πραγματικά στα πάμε να ξεκινήσουμε 14. Τώρα από την αρχή. Απαντώ για τον κύριο Σουράντορ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκίνησε με ένταση, όπω είδατε. Μα δεν μπορώ να μιλήσω. Αφού σου λέω έτσι, μόλι πω. Και αρχίζουμε. Όχι, αλλά ξεκινήσατε. Πήγατε παλιά. Πήγατε πολύ παλιά σε πράγματα που έχουν κρυθεί. Έχουν κρυθεί αυτά. Βέβαια, ποια κρυθήκαν. Αν πάτε στου αγρότε στον ομό μου. Όταν η τράπεζα πέρασε η αγροτική στην Πειραιώς και όταν η κακή τράπεζα πήρε τα δάνειά τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουλέψουν πια. Είναι υποθηκευμένη πλέον αγρότες, η περιουσία οι των αγροτών μας. Οι αγρότες, με αποφάσεις των κυβερνήσεων. Οι αγρότες στο νομό σας έτσι δεν σας λένε για τον πρωθυπουργό που ανέβαινε σαν τρακτέρ και τους υπόσχονταν τα πάντα. Της χώρας μας δεν επέτρεψε. Ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Δεν επέτρεψε να φαγωθούν χρήματα. Και δεν επέτρεψε να δοθούν δανεισοδάνεια. Αλλά δεν έχουμε περιόριστο χρόνο. Πάμε, κύριε Κυρανάκη, ελάτε. Κύριε Κυρανάκη. Ελάτε, ρε παιδιά. Παρακαλώ. Πολύ μια τάξη. Αφορά τον κύριο Ζουράρη, καταρχάς ήταν επιβεβλημένο τον αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα. Είναι κατάδια, κύριε Αναστασόπουλο, αυτό που έγινε με τον κύριο Ζουράρη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνούν. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο ότι αυτούς τους ανθρώπους τους έχει ψηφίσει κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο λαός έχει ευθύνη για τους ανθρώπους που στέλνει στη Βουλή και για τους ανθρώπους. Στους οποίους εμπιστεύεται για να τον κυβερνήσουν. Ο λαός έχει στείλει και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Βέτα και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ζουράρη στη Βουλή και τους έχει βάλει στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η ψήφος μας έχει πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες και το γεγονός ότι βλέπουμε τόσο ασόβαρους ανθρώπους και τόσο χυδαίους ανθρώπους να κυβερνούν αυτή τη χώρα, για μένα είναι κατάντια. Εγώ κύριε Αναστασοπούλου ντρέπομαι. Σαν νέος άνθρωπος να βλέπω τέτοιους ανθρώπους. Βεβαίως κύριε Βέτα είναι βαριές οι δηλώσεις και σίγουρα δεν είναι πιο βαριές από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Ζουράρης. Αναφέρομαι στον κύριο Ζουράρη. Θα αναφερθώ και στον πρόσωπό σας. Αν δεν αποσύρετε τη λέξη. Εάν δεν αποσύρετε τη λέξη περιχειδαιότητας, για τον κύριο Ζουράρη, ξέρει ο κύριος Κυρανάκης τι λέω. Μπορεί να αποσύρει αμέσως την κουβέντα στο πρόσωπό μου. Πρέπει να αποσύρει την κουβέντα. Δεν γίνεται, κύριε Κυρανάκη. Αφήστε να προσβολές, θα αποσύρεις την προσβολή στο πρόσωπό μου. Θα αποσύρεις την προσβολή στο πρόσωπό μου περιχειδαιότητας και θα πεις ό,τι θέλεις. Κύριε Βέτα. Η κουβέντα είναι συγκεκριμένη. Κύριε Βέτα. Θα αποσύρεις την προσβολή στο πρόσωπό μου περιχειδαιότητας και θα μιλήσεις ελεύθερα. Δεν θα σου το αποχωρέψω. Εάν δεν το αποσύρεις, πραγματικά δεν θα γίνει κουβέντα. Πρέπει λοιπόν να αποσύρεις την κουβέντα σου περί χειδεώνα. Αφού μιλήσω εγώ, κύριε Βέτα. Σας παρακαλώ. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ολοκληρώσατε. Ολοκληρώσατε. Όχι, δεν ολοκληρώσατε. Θα αποσύρετε τη λέξη λοιπόν, κύριε οικονόμου και κύριε Βέτα. Αναφέρθηκα σε χειδαιότητα, όπως είπατε και εσείς για τον κύριο Ζουράρη. Κύριε Βέτα, βάλτε μια τελεία, αφήστε κάποιον άνθρωπο να μιλήσει. Σας το υπόσχομαι. Θέλω να με προστατεύσετε σε αυτό. Μα δεν αφήνετε να μιλήσετε. Θέλω να αποσύρει άμεσα την προσβολή στο πρόσωπό μου. Θα την αποσύρετε. Μα δεν το αποσύρει. Θα την αποσύρετε. Ωραία, και εγώ λοιπόν θα μιλάω πάνω στον κύριο Κερανάκη. Είναι ιδιαίτερη προσβολή. Είναι ιδιαίτερη προσβολή στον κύριο Ζουράρη. Το ακούτε. Δεν μιλώ για τον Ζουράρη. Έχετε κλείσει τα αυτιά σας. Δεν μιλώ για τον Ζουράρη. Έχετε κλείσει τα αυτιά σας. Για τον κύριο Ζουράρη αναφέρθηκε. Είπα ότι ο Βέτας και ο Τσίπρας και οι λοιποί έχουν πάει με την ψήφο του κόσμου στη Βουλή. Αυτό είπα. Και είπα ότι η χειδαιότητα αφορά τις δηλώσεις του κύριου Ζουράρη. Θα έρθω όμως και σε εσάς, κύριε Βέτα. Γιατί κατάδια δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του κύριου Ζουράρη. Κατάδια είναι επίσης να λες από εδώ,
από αυτή τη θέση που κάθεστε τώρα, κύριε Βέτα, σε αυτό το σταθμό, στο Sky, πριν λίγους μήνες, ότι όχι, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, όχι, δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο, όχι, δεν θα ψηφίσουμε κανένα μέτρο για να κλείσει δεύτερη αξιολόγηση, και τελικά, γεμάτος περηφάνεια, στη Βουλή, με πάνω το χέρι, να ψηφίζετε σε όλα ναι. Κατάντια είναι, κύριε Βέτα, κατάντια είναι, κύριε Βέτα, κατάντια είναι, κύριε Βέτα. Να λέει ο κύριος Ντάισελμπλουμ, να λέει ο κύριος Ντάισελμπλουμ, ότι όλα είναι εύκολα με τον κύριο Βέτα. Κατάντια είναι να λέει ο κύριος Ντάισελμπλουμ, ότι όλα είναι εύκολα. Με εσάς είναι όλα εύκολα. Αρκετά! Μπράβο, κύριε Μανολάκη.